Τρία, δύο, ένα. Πάμε, Αντώνη. Φεύγουν οι υπόλοιποι. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. Επιτέλους έκανες την κίνηση που όλοι περιμέναμε. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι πριν από ένα χρόνο που είχαμε μιλήσει ξανά με τον κύριο Λάτσιο, είχαμε συμφωνήσει από τότε ότι από τη στιγμή που θα έρθει το The Voice στην Ελλάδα, θα μου δώσετε μια καρέκλα. Τι σε έκανε να πεις το ναι? Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ανακαλύπτω τη γοητεία που έχει το Voice. Από τη στιγμή που άρχισα να το ζω και να είμαι μέρος αυτού του πράγματος, έχω ενθουσιαστεί απίστευτα πολύ. Θέλουμε να τους εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη, να πατήσουν γεια στα πόδια τους και να τους μεταφέρουμε και όλες αυτές τις εμπειρίες που έχουμε αποκτήσει, να μάθουν κάποια πράγματα όπως τα έχουμε μάθει εμείς από τους προηγούμενους. Τα γυρίσματα που έχετε κάνει μέχρι τώρα, με ποιο κολλάς περισσότερο? Αν σου πω ότι με όλους κολλάω, ναι, νομίζω ότι νιώθω άνετα με όλους. Έτοιμοι! Στον Αντώνη κάμερα! Μοτέρ! Ναι, Δέσποινα! Ευθεία πάμε! Ευθεία, ναι! Αργά! Αργά! Ωραίο φαίνεται το βάθος, Βαμπή! Όπω τι βάθος είναι αυτό! Αν ο Λιάγκας, όπως το ξέρουμε εμείς, δει κάτι που δεν του αρέσει, θα επέμβεις? Θα πεις την άποψή σου εκείνη τη στιγμή στο live, θα δούμε δηλαδή τον Λιάγκα που ξέρουμε, ή θα είσαι πιο μαζεμένος? Να σου πω κάτι τώρα. Επειδή με ξέρεις πια μισό χρόνο, τι με ρωτάς? Άντε και έρχομαι εδώ και λέω ότι θα υπηρετήσω πιστά το concept. Πιστεύεις θα κρατηθώ δηλαδή? Ούτε καν. Εντάξει, αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ.